πράγματα που ακούστηκαν για σένα. Καλά, συγκεκριμένα όσο μπορώ. Όχι, θα τα δούμε. Σε συγκεκριμένα πράγματα. Α, σε συγκεκριμένα. Ναι. Αν νιώσεις κάποια οτιδήποτε, πες μας να απομακρυνθούμε. Σηκώνεσαι να πεις. Και εσένα. Και εσένα. Αν νιώσεις κάτι. Εννοείται πως θα το δούμε κι εγώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι. Από ποιο θα κοιτάξει. Θα τη δούμε ξανά στη θέση δηλαδή του Κρητή. Όχι, γιατί... δεν μπορούμε γιατί έχει πάει σε άλλη εκπομπή. Ούτε αν είναι από την έσταση του GNTM θα μπορέσει να επιστρέψει. Δεν νομίζω να γίνεται αυτό στο Star γενικά. Όποιος φεύγει από το κανάλι δεν επιστρέφει. Άρα με βάση αυτά που λέγαμε πριν, η μόνη αποχρώσα ένδειξη του τι πιστεύει το Star είναι αυτή που ακούσαμε. Αν ισχύει, αν... Ναι. Η Βίκη τώρα ήταν και άρρωστη εκείνη τη μέρα. Κάπως άκουσα τη φωνή της, αγρυπωμένη. Νομίζω ότι ήταν συναγχωμένη η Βίκη. Άσχετο τώρα που το ξανάκουσα αυτό. Από ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. Ναι. Εγώ λέω και πάρα πολλά άσχετα, Φέη. Δεν τα λέω όλα σχετικά. Καλά, εδώ είναι άσχετα συνέχεια. Λοιπόν, πολύ μεγάλη παρόρμηση. Αυτό που είδα και αυτό που άκουσα ήταν πολύ παρορμητικό. Θα έπρεπε κάποιες στιγμές να σκεφτόμαστε και να φιλτράρουμε πολύ καλύτερα αυτά που λέμε στις κάμερες για μένα. Αυτό θα της έλεγα της Βίκης αν την είχα, ξέρεις, αν ήμουνα μαζί της και την είχα, ήταν δικό μου κορίτσι. Εγώ τα σκέφτομαι και λίγο, προσπαθώ να τα σκέφτομαι, και λίγο πιο αθώα, θέλω να πω τι. Ναι. Φεύγει κάποιος από ένα σταθμό, όχι εσύ. Ωραία. Mm. Φεύγει. Και από άλλο κανάλι πες. Και από άλλο κανάλι. Δεν είναι λογικό, άσχετα από το Star, ναι. Δεν είναι λογικό, δεν το έχουμε δει να μην ξαναγυρνάει. Ή έχουμε δει και να ξαναγυρνάει, ναι, μετά από... Ναι, έχουμε δει και τα δύο. Ναι, νομίζω όμως ότι κάθε κανάλι πληρώνει γραφείο τύπου και γραφείο δημοσίων σχέσεων για να απαντούν για όλα αυτά. Έχω την αίσθηση. Ναι. Έχω την αίσθηση αυτή. Ίσως μίλησε και εκείνη ως πρώτη τάξη στο συγκεκριμένο project και έχει και άλλη μια εκπομπή που πάει πάρα πολύ καλά. Νιώθει ένα τα πρόσωπα του καναλιού. Κοίτα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που πήρε η Ελένη Μενεγάκη προχθές στα κανάλια, ότι εγώ είμαι παρουσιάστρια και παρουσιάστρια θα μείνω. Okay. Αυτό εμένα με καλύπτει πάρα πολύ. Αυτό που πήρε η Ελένη. Ναι, ναι. Σαν, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος που έχει το ρόλο του και να ενισχύει το ρόλο του. Mm. Και όχι Έλενα, να μπαίνει σε άλλα μονοπάτια. Έλενα, γιατί παρεξηγείται. Ναι, Έλενα, κάνοντας διάλογο, θα μπορούσε η Βίκη Καγιά αυτό που είπε ότι όποιος φεύγει από ένα κανάλι, από το Star συγκεκριμένα, δεν επιστρέφει. Μπορεί να έχει πάσα και τον εαυτό της μέσα, θεωρώ. Λέω, δεν ξέρω. Εικάζω. Ναι, μπορεί δηλαδή να σου λέει ότι κι εγώ, άμα φύγω από εδώ, θα ξανάρθω εδώ. Μπορεί να το πει με αυτή την έννοια. Σαν πραγματικότητα, ισχύει αυτό. Δηλαδή, όντως, ένα πρόσωπο, αν φύγει από ένα σταθμό, ενώ τον θέλουν και πει. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι πολλές φορές όταν πας και λες, έχω μία πρόταση, σε μένα έχει τύχει, το κάνουν για να ανεβάσουν και το κασέ. Δεν λέω για σένα. Mm. Ο Χίψη το κάνει για άλλους 10.000 λόγους. Η ιστορία αποδεικνύει βέβαια ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί που ο καθένας έχει μέσα στο μυαλό του για να κάνει κάτι. Εννοείς που λένε ψέματα για να ανεβάσουν το κασέ τους για να καταλάβω. Ναι, όχι. Μπορεί να λένε και αλήθεια, αλλά το κάνουν επίτηδες, καταλαβαίνεις. Mm. Δεν είναι τόσο. Το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Mm. Εσένα αυτό που σε ενοχλεί είναι ότι δεν ήταν η δική της θέση για να απαντήσεις αυτό. Με ενοχλεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, ρε παιδί μου. Όπως έκανε και σε όλους σας. Δηλαδή δεν έκανε μόνο σε μένα, που αφορούσε εμένα, σε όλους. Έκανε, γι' αυτό και το κάνατε θέμα. Αλλιώς δεν θα το είχατε κάνει θέμα. Αυτός είναι ο λόγος που έκανε το αμφόλο. Το αμφόλο, όχι, καμία σχέση. Και δεν έκανε αμφόλο στη Βίκη τότε. Και δεν είναι τόσο σημαντικό ένα unfollow στο social media. Ορίστε, για τον Δημήτρη είναι. Όχι, ακριβώς γι' αυτό. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό εννοεί. Τι είναι, να εγώ με αναφέρω με αυτό το unfollow. Τη Βίκη, εγώ τη θαυμάζω, την εκτιμώ. Είναι ένα μοντέλο παύλα παρουσιάστη που έχει αποδείξει ότι είναι μεγάλη μαχήτρια. Μέχρι εκεί. Ούτε φίλη μου είναι, ούτε ήτανε. Ούτε την ήξερα τη Βίκη. Υπόθηκε ότι σε μια μεγάλη εμπορική καμπάνια η διάδοχη κατάσταση της Βίκης ήταν η Λιάνα και αυτό υπήρξε λίγο ένα αγκαθάκι στη σχέση τους. Κοίταξε, στη δική σου τη δουλειά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στη δική μου τη δουλειά ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν υπάρχει. Mm-hmm. Ο πελάτης δεν είναι ιδιοκτησία μας. Καταλαβες. Όπως δεν είναι τα κανάλια, όπως δεν είναι κανένας. Δεν πάω εγώ να πάρω τη δουλειά από σένα και ο πελάτης λέει, ναι, Ελενάκη μου, πάρ' τη δουλειά, αγάπη μου, γιατί είσαι εσύ. Ο πελάτης πληρώνει, αποφασίζει. Να σε πάρω εγώ να σου το πω ότι αν έχεις θέμα που ή εν πάση περιπτώσει σε ενημερώσω. Φίλοι και συνεργάτες. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ είμαι. Δημήτρη, business is business. Τρελαίνομαι με την κρίσταλα από τη δυναστεία, τρελαίνομαι, περνά φανταστικά. Τι σημαίνει φίλοι. Δεν είσαι έτσι εσύ όμως. Στη δουλειά. Ναι. Πώς θα γίνει. Βάζεις και το συναισθηματικό κομμάτι. Για τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Μπορεί και να σκοτώσω. Αλλά τι εγώ επειδή τώρα έχω συνεργαστεί μαζί δηλαδή σου, ξέρω ότι είσαι πολύ προστατευτική. Και... Με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Ναι, το business, business is business σημαίνει ότι πάνω απ' όλα τα λεφτά. Δεν είσαι έτσι. Δεν, το business is business δεν είναι πάνω απ' όλα τα λεφτά. Είναι το να είσαι επαγγελματίας.